Σήμερα, σε μια από τις εμφανίσεις του και πάλι στην βασική πεντάδα, είχε μια σημαντική συμβολή. Ειδικά στην αρχή του αγώνα, πάλεψες πολύ, έπαιξες καλά στην άμυνα, βοήθησες και στο επιθετικό κομμάτι. Δημήτρη, πώς βλέπεις πρώτα απ' όλα τη σημερινή επικράτηση για την ομάδα σου? Έχετε πλέον 4-0 ρεκόρ και είστε στην κορυφή της βαθμολογίας. Σίγουρα συγχαρητήρια στην ομάδα της ΕΘΑ. Πάλεψε πολύ, είναι μια πολύ καλή ομάδα και το αποδεικνύει κάθε παιχνίδι. Όσο για εμάς, μετά τις νίκες με ΑΕΚ και ανόρθωση, η νίκη ήταν μονόδρομος σήμερα. Έπρεπε να κρατήσουμε το απόλυτο. Ήταν μια νίκη την οποία θέλαμε και για ψυχολογικούς παράγοντες και για να προχωρήσουμε στην κορυφή της βαθμολογίας. Εντάξει, το παιχνίδι στο τέλος πήρε την πορεία του. Ήμασταν εμείς οι νικητές και είμαστε χαρούμενοι για αυτό το αποτέλεσμα. Εσύ πώς νιώθεις αγωνιζόμενος πλέον σε μια ομάδα με πρωταγωνιστικούς στόχους? Σε είδαμε στην Ομόνοια, σε είδαμε στον Αχιλλέα, όπου είχες πολύ σημαντική συμβολή. Πλέον παίζεις σε μια ομάδα που είναι πρωταγωνιστική. Εσύ πώς νιώθεις εδώ? Σίγουρα όταν παίζεις ένα σύλλογο όπως το ΑΠΟΕΛ, με τον κόσμο στο γήπεδο, σε σπρώχνουν και σου δίνουν κίνητρο ώστε να προσπαθείς κάθε μέρα και περισσότερο να πετύχεις τους στόχους σου. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα και για όλα τα παιδιά η ομάδα να προχωράει και να τη βοηθάμε με όποιον τρόπο μπορούμε. Και εντάξει, σίγουρα αισθάνομαι καλά, ωραία. Παίζει σε μια ομάδα με τόσο πολύ κόσμο και τόσο μεγάλη ιστορία. Την άνοιξη, όταν θα έχουμε τα play-off, ο ΑΠΟΕΛ θα έχει συμπληρώσει μια δεκαετία χωρίς πρωτάθλημα. Πότε πιστεύεις ότι θα λήξει αυτό το αρνητικό σέρι για το σωματείο σας? Πιστεύω ότι τώρα μιλάμε έτσι μακροπρόθεσμα. Εμάς στόχος μας είναι παιχνίδι με παιχνίδι, ώστε να είμαστε έτοιμοι στα play-offs, να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται. Από εκεί και πέρα, το πρωτάθλημα είναι μακρύς δρόμος, ένας μαραθώνιος όπως έχει πει και ο coach, όχι ένα sprint.